προχωράει με αρκετά καλούς ρυθμούς η δημιουργία του χώρου φιλοξενίας Αλαγκαλή και από ό,τι μου είπαν. Και το τέταρτο και πιο σημαντικό από όλα κατά την άποψή μας είναι ότι τώρα που συγκροτούνται, έχουν συγκροτηθεί ήδη κάποια, συγκροτούνται και άλλα κινητά κλιμάκια ασύλου, ξεκινάει και η διαδικασία αυτή στους οργανωμένους τόπους φιλοξενίας. Αυτή η διαδικασία έχει στην άκρη της και τη μετεγκατάσταση. Θεωρούμε ότι μόλις ξεκινήσουν οι πρώτες ομαδικές μετεγκαταστάσεις σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιες δεκάδες άνθρωποι ξεκινήσουν να φεύγουν κάθε εβδομάδα ή κάθε μέρα για χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα λειτουργήσει ως κίνητρο και για τους πιο δύσπιστους να έρθουν και να συνεργαστούν με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να μεταφερθούν σε αυτούς τους χώρους. Με αυτά και με αυτά, κύριε Κυρίτση, υπάρχει μια πρόβλεψη πότε θα διάσει η Ιδωμένη και πότε θα διάσει ο Πειραιάς? Δεν θέλω τώρα να κάνω πρόβλημα. Για τον Πειραιά υπάρχει το ορόσημο του Πάσχα, δηλαδή της περίοδου του Πάσχα. Σε δύο εβδομάδες, δηλαδή. Το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό φυλάκι. Για την Ιδωμένη. Στον Πειραιά δεν ξέρω αν. Το είδατε, αν περίμενε την αντίληψή σας. Το είδαμε, ναι. Για την Ιδωμένη σχετίζεται με τα τρία πράγματα τα οποία προανέφερα προηγουμένως. Οι ροές πώς είναι? Οι ροές είναι περιορισμένες. Δεν έχω τα σημερινά στοιχεία. Ναι, οι ροές είναι περιορισμένες στην περίοδο μετά την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας. Θεωρούμε ότι αν βελτιωθούν ακόμα περισσότερο αυτό το σκέλος τουλάχιστον. Γιώργο, πιστεύετε, η εκτίμησή σας είναι ότι δεν αφορά τον καιρό, αλλά αφορά ότι έχει ενεργοποιηθεί η Τουρκία ως κράτος και τους περιορίζει? Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς με απόλυτο τρόπο. Ναι, πάντως, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, εκτιμάτε ότι εκφράζεται καλή πρόθεση, καλή λειτουργία από την άλλη πλευρά? Ναι, ως ένα βαθμό διαπιστώνουμε μία διάθεση εφαρμογής. Μάλιστα. Στον Πειραιά πώς είναι αυτή τη στιγμή? Είναι γύρω στους 5.000 ανθρώπους στον Πειραιά αυτή τη στιγμή? Όχι, είναι λιγότεροι από 4.000. Εκτιμάται ότι σε δύο εβδομάδες μέσα οι 4.000 θα έχουν μετακαταστηθεί όλοι. Μέσα σε δύο εβδομάδες θα έχουν φύγει 4.000. Θα γίνει πρώτα απ' όλα σήμερα μια προσπάθεια που υπάρχουν ήδη 800 θέσεις πολύ καλές με βάση τις προδιαγραφές των θέσεων φιλοξενίας, τις οποίες με τα χρήματα που δεν έχουμε προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στο Σκαραμαγκά. Από εκεί θα τραβηχτεί κάποιος κόσμος και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Αυτό είναι το σχέδιο. Καλή να έχετε δίκιο. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Έγινε, καλημέρα. Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη. Πάμε και στον Πειραιά, μια και μιλάμε γι' αυτό. Μπορούμε να συνδεθούμε με τον Μάριο? Ναι, μια και μιλάμε. Έλα, Μάριο. Ναι, καλημέρα σας.